μπει τέλος στην προεκλογική πλειοδοσία για το ύψος του κατώτατου μισθού που αναμένεται να αναπροσαρμοστεί, χωρίς όμως να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, ζητά η ΓΕΣΕΕ που κατέθεσε σήμερα την πρότασή της στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Να σταματήσουν αυτό το γαϊτανάκι του λαϊκισμού γύρω από τον κατώτερο μισθό. Στον κατώτερο μισθό τώρα είναι εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί, οι οποίοι μάλιστα δεν απολαμβάνουν ούτε καν τις τριετίες, γιατί σας θυμίζω ότι οι τριετίες έχουν παγώσει από το 2012 για όσο καιρό η ανεργία μένει πάνω από το 10%. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από το Ηράκλειο, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση ο νέος κατώτατος μισθός δεν μπορεί να κυμανθεί κάτω από τα 826 ευρώ, όταν ήδη για πάνω από μία δεκαετία κυμαίνεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Αν θέλει να λειτουργήσει η θεσμική διαδικασία για τον κατώτερο μισθό, να επαναφέρει αμέσως τον προσδιορισμό του κατώτερου μισθού στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Ελευθερίας. Για την αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι ώστε να βρεθούν οι μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό σε ένα επίπεδο το οποίο δεν θα είναι κάτω από το κατώφλι της φτώχειας και θα μπορούμε να μιλάμε για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, είναι η τιμή του στα 826 ευρώ μηνιαίως. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της πρότασης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ ξεκαθάρισε ότι μετά από 10 χρόνια μνημονίων και την πλήρη απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα έχει μόνο θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία, αυξάνοντας το ΑΕΠ κατά 1% την παραγωγικότητα αλλά και την απασχόληση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι θα έχουμε μία μείωση κατά περίπου 2,5%, είναι πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό, 2,5% στο ποσοστό της υλικής στέρησης. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι από αυτήν την αύξηση που προτείνουμε πάρα πολλά νοικοκυριά θα βρεθούν πράγματι με μια βελτίωση του βιωτικού της επίπεδου. Που τα εισοδήματα ουσιαστικά δεν φτάνουν ακόμα και για την καθημερινότητα για πολλά νοικοκυριά, το έχουμε τονίσει. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ κάλεσε για μία ακόμη φορά από το Ηράκλειο τον Πρωθυπουργό να συγκαλέσει άμεσα την Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης για να αντιμετωπιστεί το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η τουριστική βιομηχανία της Κρήτης και της χώρας ευρύτερα εξαιτίας των ελλείψεων ειδικευμένου προσωπικού, υπενθυμίζοντας τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τη ΓΕΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου σε συνάντηση που είχαν πριν από 4 μήνες στο περιθώριο του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Κρήτη. Θέλω να απευθύνω στον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ενεργοποιήσει μια επιτροπή η οποία προβλέπεται από το Σύνταγμα και δεν έχει εδώ και 12 χρόνια δεν έχει ενεργοποιηθεί ούτε μία φορά. 12 χρόνια έχει να ενεργοποιηθεί. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά ήδη εισαγωγή 80.000 εργαζομένων από τρίτες χώρες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες.